Η Ελλάδα εμφανίζεται η μεγάλη χαμένη σε αυτή την ιστορία, αφού όχι μόνο μειώνονται σημαντικά οι χρηματοδοτικοί πόροι, αλλά παράλληλα αυξάνονται οι υποχρεώσεις για τα κράτη-μέλη. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νέα κοινή αγροτική πολιτική, τη λεγόμενη ΚΑΠ, που ξέρουμε περισσότεροι, 2021-2027, περιλαμβάνει μειώσεις άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις άμεσες ενισχύσεις για τα αγροτικά προγράμματα που αφορούν και τη χώρα μας. Μάλιστα, σύμφωνα με την αξιολόγηση της ίδιας της Επιτροπής, οι προτάσεις αυτές δύναται να οδηγήσουν σε επιπρόσθετη μείωση του επιδόματος των αγροτών μας μέχρι και 10% πλέον των αναμενόμενων, που αγγίζουν δηλαδή συνολικά, θα έλεγα, κατά μέσο όρο το 15%, αν δεν γίνουν οι σωστές επιλογές από πλευράς κρατών μελών. Η πρόταση αυτή της Επιτροπής αποτελεί ένα σχέδιο που θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση. Τώρα, η κυβέρνηση, γι' αυτό και πολύ έγκαιρα εμείς επισημάναμε τον κίνδυνο, αλλά και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Αποστόλου, έχουν την αποκλειστική ευθύνη της διαπραγμάτευσης. Οφείλουν με σοβαρότητα, με συγκροτημένο σχέδιο, να υποβάλουν προτάσεις για να διασφαλίσουν για τον αγροτικό τομέα της χώρας μας τα μέγιστα. Οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες είναι εξαιρετικά μεγάλες. Η ανησυχία μας είναι ότι η κυβερνητική ολιγορία και η πλαδαρή στάση και συμπεριφορά του κυρίου Αποστόλου και σε άλλα αντίστοιχα ζητήματα μας κάνει να ανησυχούμε ιδιαιτέρως. Γι' αυτό το λόγο και έγκαιρα δηλώνουμε ότι η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την οχαδελφιστική πολιτική που ακολουθεί όλο αυτό το διάστημα στα θέματα του πρωτεϊνού τομέα, που επήρυξε έως τώρα, και φυσικά να τρέξει πολύ οργανωμένα, να εκπονήσει ένα πλάνο, να συζητήσει και να έχει έτοιμο το οπλοστάσιο με επιχειρήματα για να αντιταχθεί αυτή τη μεγάλη μείωση, η οποία θα γίνει αισθητή στα πορτοφόλια και στο ταμείο το οικογενειακό των αγροτών του τόπου μας.